Οργισμένος ο αδερφός του 22χρονου που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στον οικισμό Αργουλιό στο μυλοπόταμο του Ρεθύμνου μιλάει στο Open. Έφυγε ένας άνθρωπος 22χρονος στο ξεκίνημα της ζωής του με ένα κοπέλι 40 ημερών. Να πω εγώ στο παιδί του μεθαύριο τι? Ότι είχα τον μπαμπά σου μαζί μου και μου τον σκοτώσανε στα χέρια μου μέσα. Ένα ολόκληρο χωριό στο Ρέθυμνο έχει βυθιστεί στο πένθος από την εν ψυχρό δολοφονία του 22χρονου. Ο νεαρός διαπληκτίστηκε με τον 44χρονο σχωριανό του για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με τους συγγενείς, και τότε ήταν που γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στη ζωή του νέου πατέρα. Τους απότρεψα εγώ, τους ξεχώρισα. Στην αρχή παίξανε λίγο ξύλο. Εγώ τους χώρισα, εγώ τους χώρισα. Τους χώρισα, δεν χτύπησα κανέναν, δεν έκανα σε κανέναν τίποτα. Και φεύγει ο άλλος και γερινά πίσω και τον σκοτώνει. Ο δράστης που φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα πυροβόλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, 4 φορές τον άτυχο 22χρονο με πυροβόλο όπλο έξω από το σπίτι της αδερφής του. Η σύζυγός του αποχαιρέτησε τον 22χρονο με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο νεαρός είχε γίνει πατέρας. Πού είσαι, καρδιά μου, ακόμα δεν ήρθες. Έχει ξυπνήσει ο γιος σου και σε περιμένει να του μιλήσεις. Γιατί δεν έχεις έρθει ακόμα, καρδιά μου? Τέτοια ώρα ήσουν δίπλα του και τον τάιζες. Συγκίνηση προκαλεί και η ανάρτηση της αδερφής του 22χρονου. Πού είσαι? Και ο Στέλιος μας περιμένει τη μηχανή που του έταξες. Τώρα ποιος θα του την πάρει, αδελφέ μου? Σήμερα έγινε η βάφτιση του νεογέννητου παιδιού του θύματος, το οποίο θα πάρει το όνομά του. Μετά το άγριο φωνικό, η ανησυχία για βεντέτα μεγαλώνει. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Όχι τώρα, αλλά ότι θα γίνει, θα γίνει. Όλα παίζουν. Όταν υπάρχει θάνατος, όλα παίζουν. Δεν σε άφησα να γυρίσεις πίσω στο παιδί σου, η καταραμένη. Σε ζήλευαν, καρδιά μου, επειδή ήσουν δυνατός και δεν σήκωνες μύγα στο σπαθί σου. Αύριο αναμένεται να γίνει η κηδεία του 22χρονου, ενώ ο δράστης λίγο μετά τις 11 το πρωί παραδόθηκε. Ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο του φωνικού, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.